χαιρετίζω και εγώ αυτή την συγκέντρωση, σύσκεψη, την πρωτοβουλία που έχουν πάρει εδώ οι οργανώσεις του ΚΚΕ. Θέλω να ευχαριστήσω τον γραμματέα που τόσο κουράζεται και τόσο κινείται σε όλη την Ελλάδα, που θα μας ακούσει εμάς σαν ένα περιβαλλοντικό σύλλογο. Εμείς λοιπόν στο Ξηρόμερο, τα περισσότερα μέλη μας είναι στην Αθήνα. Είμαστε απόδημοι, αλλά τον τόπο μας δεν τον έχουμε ξεχάσει ποτέ. Ο σύλλογός μας ιδρύθηκε το 1998. Από τότε παλεύουμε να διασώσουμε αυτό το δάσος, το μοναδικό στην Ευρώπη. Είναι Κουέρκος Μακρολέπης, είναι αυτό το δάσος που επί χρόνια τους αγρότες τους ανάθρεψε μαζί με τον καπνό. Κάποια στιγμή έγινε αυτό το δάσος εργαλείο για κάποιους που θέλανε να το καταστρέψουν, και ουσιαστικά η λαθροξύλευση είναι αυτή που κυριαρχεί στο δάσος Βελανιδιάς Ξηρομέρου, αλλά και σε όλο το Ξηρόμερο. Τώρα τελευταία όμως, όχι τελευταία, τα τελευταία χρόνια βέβαια, γύρω στα 10-15 χρόνια, έχουν μπει άλλα μέσα, πιο δυνατά, πιο καταστροφικά, όπως είναι τα φωτοβολταϊκά και όπως είναι οι ανεμογεννήτριες. Δεν έχουν αφήσει τίποτα. Όσο για τα ιχθυοτροφία, τις θάλασσές μας τις έχουν καταστρέψει. Πάντα οι πολιτιστικοί σύλλογοι από το 1980 παλεύανε και για το περιβάλλον. Πέρα από τον πολιτισμό στο Ξηρόμερο, παλεύαν και για το περιβάλλον. Ουσιαστικά, εμείς δεν είμαστε ξεκομμένοι από το κίνημα. Είμαστε μαζί με το κίνημα, μαζί με τους κομμουνιστές, γιατί ουσιαστικά και εγώ προσωπικά ανήκω στο χώρο του κόμματος. Έτσι. Παλεύουμε, δεν είναι όλοι μαζί, παλεύουμε για κάτι καλύτερο, για ένα μέλλον που είπαμε. Γιατί με τη θερμοκρασία, με την αλλαγή κλίματος, δεν θα υπάρχει μέλλον για τα παιδιά μας, ούτε για τα εγγόνια μας, ούτε για μας τους ίδιους. Για μερικά χρόνια δεν θα μπορούμε να πηγαίνουμε στο Ξηρόμερο. Συγκεκριμένα, αυτό το λεκανοπέδιο του Γερομπόρου, που περιλαμβάνει από τον Αετό μέχρι κάτω, θα γίνει κρανίου τόπος. Τα φωτοβολταϊκά, 2.000 στρέμματα είναι στην περιοχή Μπαμπίνης, Φυτίες, Κουρτούς και τα λοιπά, τη Μαχαιράς. Ουσιαστικά έχουν τελειώσει. Οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν μέλλον, όπως δεν έχουν και οι αγρότες. Εκείνο που ζητάμε, επειδή έχουμε πάρει πολλές υποσχέσεις, ακόμα και ο κύριος Πρωθυπουργός πριν γίνει Πρωθυπουργός το 2009, έδινε υποσχέσεις στη βιβλιοθήκη του Δήμου Ξηρομέρου στη Σκουρτού ότι θα ρυθμίσουν αυτό το θέμα, όπως και η Επιτροπή της Βουλής είχαν πει θα βρούνε κάποιο τρόπο. Ο τρόπος που βρήκανε είναι μία να μας λένε για να φέρουν εργοστάσια λιθάνθρακα, μία να μας φέρουν βιορευστά στη Χρυσοβίτσα, Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου, μία να μας φέρουν βιομάζα στις Φυτίες. Ουσιαστικά όλα αυτά εδώ είναι για την ανάπτυξη έτσι όπως τη θέλουν αυτοί. Εμείς θέλουμε πραγματικά να μαζί με όλους τους μαζικούς φορείς να μπορέσουμε να προστατεύσουμε όχι μόνο την περιοχή του Ξηρομέρου, αλλά μια και είμαστε εδώ, όλη η Ετωλοκαρνανία χρειάζεται συσπήρωση και αγώνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.